Κυρία Σας Χριστόπουλου, για άλλη μια φορά εδώ στην ΚΟ, στο νησί μας, με πάλι μια παιδική παράσταση, ένα κλασικό παραμύθι του Παπουτσωμένου Γάτου. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την παράσταση, για ένα παραμύθι το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από όλες τις γενιές. Έχει όντως αγαπηθεί από όλες τις γενιές. Είναι ένα παραμύθι το οποίο έχει περάσει από τα χέρια αρκετών συγγραφέων και έχει αλλάξει πολλές μορφές. Το οποίο αυτό καθ' αυτό το παραμύθι έχει από όλα τα μηνύματα, και καλά και κακά, τα έχει λίγο μπέρδεμα. Όμως έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο. Αυτός ο γάτος έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μαγευτικό. Η εξυπνάδα του, η πονηριά του εμπνέει πολύ κόσμο και τα παιδιά φυσικά που έχουν αυτό το παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Έτσι και στο δικό μας λοιπόν το έργο. Ο Παπουτσωμένος Γάτος είναι ένας γάτος ο οποίος ξεκινά από μια δύσκολη κατάσταση, τέλος πάντων, και ζητάει τη βοήθεια από μια οικογένεια να φάει απλά πράγματα. Όμως ο γιος, ο μεγάλος γιος και η μεσαία κόρη της οικογένειας αυτής δεν είναι πολύ φιλική και ευσπλαχνική προς το γάτο, εκτός από τον Μάρκο, τον μικρό το γιο, ο οποίος του δίνει και φαγητό, του δίνει το φαγητό του, γιατί δεν είναι καμιά πλούσια οικογένεια. Του δίνει το φαγητό του και το βοηθάει. Έτσι και ο γάτος αυτός με τη σειρά του θα βοηθήσει τον Μάρκο να σώσει το βασίλειο από πολέμους, από έναν δράκο, και φυσικά να παντρευτεί την πριγκίπισσα. Άρα είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία μέσα σε λίγα λόγια μας είπατε μόλις, έτσι. Ακριβώς. Και για τον πόλεμο, αλλά και για την σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, και ειδικά με τον γάτο που είναι από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια των ανθρώπων. Και τις αξίες των ανθρώπων, φυσικά, έτσι. Η ευγένεια, η αλληλεγγύη, φυσικά. Έχει πολλά μηνύματα και το έργο το δικό μας και γενικά το παραμύθι το κλασικό. Φυσικά αυτό δεν είναι ακριβώς το κλασικό έργο, είναι λίγο πιο μεταφρασμένο, διασκευασμένο για πιο σύγχρονα παιδιά, πιο σύγχρονο κόσμο. Αυτά. Τώρα όσο αφορά και το παιδικό θέατρο, πάντα είμαστε χαρούμενοι σαν ηθοποιοί, γενικά σαν δημιουργοί. Είναι μας το πιο δύσκολο κοινό και το πιο απαιτητικό, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι πιο ειλικρινείς, θα έλεγα, θεατές. Άμα τους αρέσει κάτι, θα το παρακολουθήσουν. Γι' αυτό αρέσει... ίσως είναι και το πιο δύσκολο σε εισαγωγικά. Ναι. Κοινό. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, το παιδί δεν θα σου χαριστεί. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν θα σου χαριστεί ποτέ. Ευτυχώς δεν ξέρω αν μας χαρίζονται ή όχι, πάντως μας παρακολουθούν και το χαίρονται. Και αυτό ευχαριστούμε και εμείς τα παιδιά με τη σειρά μας. Μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε εδώ, να είμαστε παρόντες και να είμαστε σύγχρονοι. Θεωρείτε ότι παραμύθια όπως είναι ο Παπουτσωμένος Γάτος αντέχει στον χρόνο, γιατί περνάει αυτά τα μηνύματα ζωής και δεν έχει να κάνει με την βία και με όλα τα μηνύματα που έτσι τα σύγχρονα, να το πω, παραμύθια έτσι μέσα από τα σύγχρονα παραμύθια περνάνε στα παιδιά? Θα έλεγα όχι ακριβώς. Θα έλεγα ότι τα παραμύθια είναι πάντα σύγχρονα ακριβώς επειδή είναι παραμύθια και είναι εύπλαστα. Είναι ένας μύθος, όπως θέλεις πες το να. Και κάθε φορά ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε δημιουργός έρχεται στην εποχή του να το διασκευάσει για αυτό που θέλει να πει εκείνη την εποχή. Η περιοδία συνεχίζεται, φαντάζομαι. Συνεχίζεται. Τώρα ξεκινάμε τη βασική περιοδία. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, βέβαια. Αλλά συνεχίζεται και θα συνεχίσει, ελπίζουμε, μέχρι και τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε να περάσουμε όλη την Ελλάδα και να είμαστε καλά και εξωτερικό. Θα δείξει. Μπορούσα για να σας μεγαλώσω σωστά και να σας προσφέρω το καλύτερο που είχα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ήρθε η ώρα. Συμβαίνει. Γιατί καταλάβει ο Άργος? Ήρθε η ώρα να. Τι νομίζω ότι ήθελε να μας πει? Ω, πού να ξέρω. Σκέψου. Λες να ήθελε να μας πει? Για την κληρονομιά μας. Μα κάνουμε τότε που είδε την πριγκίπισσα στην γιορτή των λουλουδιών. Όλο παραμιλάει μες στον ύπνο. Και τι νομίζει πως θα γυρίσει ποτέ να τα κοιτάξει? Θα ήταν πολύ ευχαριστώ. Από την αρχή κουνήθηκες. Έλα, δύο, τρία, στοπ! Έλα, δύο, τρία, στοπ! Ένα, δύο, τρία, στοπ! Κέρδισα! Από τι κέρδισες? Αυτό το βρωμό θα το πήγε μες στην έξι! Ναι, ναι, έτσι είναι! Πάρ' το πότε θα μας γεμίσει ψήλους! Απλώς ψάχνει για φαγητό! Δεν φταίει αυτό που είναι πεινασμένο! Ας μοιράζεσαι το φαγητό σου μαζί του τότε! Δεν έχω πρόβλημα να μοιράζομαι. Νομίζω υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από το να φροντίζουμε μόνο τον εαυτό μας. Κάνε ό,τι θέλεις, αδελφέ. Αλλά να ξέρεις,
Δεν είσαι ο πιο αδύναμος από εμάς επειδή είσαι ο πιο μικρός. Αλλά γιατί συνεχώς μοιάζεσαι για πλάσματα που δεν μπορούν να μας βοηθήσουνε. Μπορεί να είμαι αδύναμος, αλλά πιστεύω στην καλοσύνη και τη συμπόνια. Τι συμβαίνει, παιδιά μου. Πατέρα, αυτό το βρωμόγατο που έχει μαζέψει ο Μάρκος μπαίνει όλη την ώρα μες στα πόδια μας. Εμείς δεν το θέλουμε το γατί μέσα στο σπίτι. Άλλο να στο μαραταΐζουμε. Αν του δίνατε όλοι από μία μπουκιά, δεν θα έλειπε από κανένα σας. Και θα χόρτενε και ο γάτος. Ας του δώσει ο Μάρκος το δικό του φαγητό. Εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το γατί. Σύμφωνο. Αυτός το θέλει, θα σας τον ταΐσει. Μπορεί κάποια στιγμή να σας φανεί χρήσιμος. Ο γάτος. Χρήσιμος ένας γάτος. Πόσα, 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 πόσα ξενύχτια. Τέλει, 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 τέλει αγάπη. Πόση αγάπη. Στον αγώνα, δόντια και νύχια. Αποκτά περιόριστη δύναμη και κύρος. Άρα, κινδυνεύει και ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα αγάπη. Ναι, παιδί μου, όλοι κινδυνεύουν στον πόλεμο, όχι μόνο οι άρχοντες, αλλά και απλοί άνθρωποι ακόμα περισσότερο. Χάνονται ζωές, σπίτια, περιουσίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από τον πόλεμο. Πόσα, 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 πόσα ξενύχια. Θέλει, 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 θέλει αγάπη. Πόση αγάπη.